αν παρατηρούμε σωστά τα πράγματα γύρω μας, αν αφήνουμε την καρδιά μας να δουλέψει, αν βάζουμε το νου μας πάντοτε να εργάζεται προς το καλό, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη σοφία για να κατανοήσουμε ούτε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, αλλά ούτε και τη δυνατότητα της χαράς ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Παρατηρείτε πως κάτω από το Σταυρό, ακριβώς επάνω, ίσως την περίοδο της τουρκοκρατίας, για να μην υπάρχει σταυρός που φαίνεται και να ενοχλεί, έχουν εντυχήσει οι πρόγονοί μας ένα γλυπτό που παρουσιάζει το Σταυρό και δεξιά και αριστερά παρουσιάζει τους πελαργούς οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά τους. Μου έκανε εντύπωση πάντοτε αυτό το γλυπτό από τότε που ήρθα στο νησί σαν επίσκοπος και το βλέπω κάθε φορά σε κάθε γιορτή, σε εσπερινό και σε λειτουργία, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και τελείως τυχαία διάβαζα στα γραπτά του Μεγάλου Βασιλείου πως, ξέρετε, ο Μεγάλος Βασίλειος αγαπούσε πολύ τον Θεό και τον άνθρωπο και τη φύση και παρατηρούσε τα πάντα. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος πως ο πελαργός όταν γεράσει χάνει όλα του τα φτερά και κινδυνεύει να πεθάνει από το κρύο. Γι' αυτό λοιπόν πάνε τα παιδιά του και στέκονται πολύ κοντά δίπλα του για να αισθάνεται κι αυτός ότι έχει φτερά, τα φτερά των παιδιών του. Και ζει με αυτόν τον τρόπο. Και όταν χρειαστεί να πετάξει, επειδή δεν έχει φτερά πια ο πελαργός να πετάξει όταν είναι μεγάλος, τότε τα παιδιά του στέκονται από εδώ και από εκεί και το ένα το σηκώνει στο ένα του φτερό και το άλλο στο άλλο του φτερό και αισθάνεται ο πελαργός ότι ζει ακόμα, ότι μπορεί να πετάξει από τη φωλιά και να κάνει μια βόλτα. Αυτή είναι η δυνατότητα της ζωής.